Είναι η στιγμή της σύλληψης του Φρέντι Γκρέι για οπλοκατοχή στις 12 Απριλίου του 2015. Οι αστυνομικοί της Βαλτιμόρης τον σέρνουν, ενώ εκείνος ουρλιάζει από τον πόνο. Ο Γκρέι έπεσε σε κόμμα κατά τη μεταγωγή του και άφησε την τελευταία του πνοή μία εβδομάδα μετά. Αιτία θανάτου, τραύματα στη σπονδυλική στήλη. Ο θάνατός του πυροδότησε ένα μπαράζ επεισοδιακών διαδηλώσεων με απολογισμό πολλούς τραυματίες και την κήρυξη της πολιτείας του Μέριλαντ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 6 αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο εδόλιο για το θάνατο του 25χρονου Αφροαμερικανού, μια δικαστική περιπέτεια που ολοκληρώθηκε τελικά την Τετάρτη, με τους εισαγγελείς της Βαλτιμόρης να απαλλάσσουν των κατηγοριών και τους 6 κατηγορούμενους. Οι ακτιβιστές του Black Lives Matter χαρακτηρίζουν τον Φρέντι Γκρέι ένα από τα θύματα για τα οποία μάχονται. Πώς γίνεται όμως να υπάρχει θύμα χωρίς θήτη? Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Οι 6 κατηγορούμενοι αθώοι του αίματος.